Έρχεται από πάνω και έχουμε περισσότερο κόστος. Ευνοημένη θα βγει τελικά η Ελλάδα και η Κρήτη κατ' επέκταση από τις συγκυρίες που προκάλεσαν μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου στην ανταγωνιστική αγορά της Ιταλίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στη διεθνή αγορά οθούν τις τιμές του ελληνικού ελαιολάδου προς τα πάνω, όπως φάνηκε από τις τιμές που πέτυχαν οι παραγωγοί στη Λακωνία. Η Ιταλία μπορεί να κάνει εισαγωγή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα. Από τρίτες χώρες δεν μπορεί να κάνει εισαγωγή πέραν αυτού που έχει συμφωνηθεί σαν μια συμβολική ποσότητα στήριξης περισσότερο των άλλων χωρών όπως η Τινησία, αλλά αυτή η ποσότητα είναι προσυμφωνημένη και πολύ μικρή εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει η Ιταλία. Το ότι έχει έλλειψη η Ιταλία για να καλύψει τις παραγγελίες της και τις ανάγκες της, αυτό φυσικά ευνοεί τη χώρα μας, παρόλο που και φέτος η Ελλάδα είχε ιδιαίτερα μειωμένη παραγωγή, αλλά οθεί την τιμή προς τα πάνω. Ήδη σε αρκετές περιοχές, και ξέρω καλά από τη δικιά μου περιοχή της Λακωνίας, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχει περάσει τα 3,60-3,65. Ο κύριος Αρχοβίτης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της νέας χρονιάς, θεωρώντας ότι οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν θα ενισχύσουν θεαματικά την αναμενόμενη παραγωγή του ελαιολάδου στην Κρήτη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Κρήτη, περιόδευσε το πρωί στην περιοχή του πρώην Δήμου Τεμένους και επισκέφθηκε πρότυπες μονάδες παραγωγής. Όταν κάνεις βήματα και δεν φοβάσαι, καλή ώρα εδώ τα μανιτάρια ή το αβοκάντο που πάνε στα Χανιά. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη δυναμική του κλάδου, η οποία ενισχύεται μέσα από τη δράση πρωτοπόρων σχημάτων και ομάδων παραγωγών. Χαρακτήρισε μάλιστα ως υπόδειγμα τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι μονάδες στην περιοχή του Δήμου Τεμένους, καλώντας τους παραγωγούς να επενδύσουν στο μέλλον και τις νέες καλλιέργειες. Υπάρχουν πρωτοπόρα σχήματα, ομάδες παραγωγών, καλλιέργειες, πρωτοπόρες που τροφοδοτούν ολόκληρο το νησί, όπως μανιτάρια που είδαμε, εινοποιεία που θα δούμε, μια σειρά από μεταποιητικές επιχειρήσεις, συσκευαστήρια, δυναμικά και πρωτοπόρα. Αυτή λοιπόν είναι η Κρήτη που έχει μάθει να συνεργάζεται, που έχει μάθει να παράγει, που δεν έχει μάθει να ζητάει και να στηρίζεται σε επιδοτήσεις, αλλά στην παραγωγή της και στα χέρια της.